εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Πιστοί στο ραντεβού μας. Πάντοτε αρχές του Σεπτέμβρη, εδώ στο νέο Σιδηροχώρι, στο αντάμωμα αυτών των Σαμακοβιτών, που ερχόμενοι από τις αλυσμόνητες πατρίδες, εδώ με τον Ιδρώτα, τα δάκρυα και την αγωνία τους, εθεμελίωσαν τη νέα τους πατρίδα. Και μάλιστα αυτήν τη θεμελίωσαν πάνω στα όσια και στα ιερά της πίστεώς μας, αφού ο ναός του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου φυλάσσει στα σπλάχνα του την εικόνα της Παναγίας της Αμακοβιανής, η οποία άνοιξε τον δρόμο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, στους προγόνους, και ήταν εκείνη που άκουγε καθημερινά τους πόνους, τις αγωνίες και τα δάκρυά τους, τα οποία δεν άφηναν να κυλούν μπροστά στα μάτια των άλλων ή των παιδιών τους για τις πολλές αγωνίες και δυσκολίες, αλλά όμως μπροστά στη μάνα Θεοτόκο εκείνα έτρεχαν για να ποτίσουν, όπως είπα, τη νέα πατρίδα και τη νέα γη, και να βλαστήσει αυτή η γη. Και όπως ευλάστησε και έδωσε καρπό εκατονταπλασίωνα. Σήμερα όμως εμείς οι νεότεροι, οι απόγονοι αυτών των πατέρων, πρέπει να συνεχίσουμε και με το νου και με την καρδιά και με την ψυχή μας, για να διατηρήσουμε και να επαυξήσουμε όσα ηθικά και ηθικό πλούτο των οποίων μας κληροδότησαν οι πατέρες και οι προγονείς μας. Βέβαια σήμερα οι άνθρωποι, συγχωρέστε με που θα το πω, προσπαθούμε με λίγα και με απλά, και ό,τι έχουμε μπροστά και πάνω στο τραπέζι να περάσουμε και να καλυφθούμε. Αφήσαμε τα βαρύτερα του νόμου, και γι' αυτό σήμερα οι κρίσεις μας μαστίζουν, και οι ηθικές και οι οικονομικοί. Αλλά όμως πρέπει να προσέξουμε ότι όταν κάποτε και να δώσει ο Θεός σύντομα να βγούμε από την οικονομική κρίση, να προσέξουμε να μην είμαστε πανφτωχοί από ιστορία και από ηθικές αρχές και παραδόσεις.
Για δε μάτις, για δε μάτις.